Αγαπητοί φίλοι του My Comics GR και φίλοι των Comics, εδώ βλέπουμε ένα μεγάλο Μίκη, Αύγουστος, Στέφος 36. Λοιπόν, για να δούμε από πότε είναι. Είναι από το 1970, τον Αύγουστο του 1970. Δηλαδή, αν βρει 36, βάλτε κάθε χρόνο έχει 12, 3, 12, 36, 3 χρόνια δηλαδή, έχει συμπληρώσει 3 χρόνια κυκλοφορίας, αγαπητοί φίλοι, άρα ξεκίνησε το 1967, ήταν το πρώτο τεύχος Μεγάλο Μίκη. Λοιπόν, κοιτάξτε αγαπητοί φίλοι τις φθορές που έχει αυτό το τεύχος. Κοιτάξτε εδώ. Έτσι, κοιτάξτε εδώ πως είναι. Κοιτάξτε εδώ τα τσαλακώματα. Σας τα δείχνω αγαπητοί φίλοι να το δούμε πως είναι το τεύχος αυτό. Έτσι, ας κάνουμε ένα zoom, αξίζει τον κόπο να τα δούμε από κοντά για να δούμε πως θα το φτιάξουμε. Ορίστε φίλοι. Ορίστε. Ορίστε. Κοιτάξτε πως είναι στραβωμένο. Φύλλα προεξέχουν όπως βλέπετε. Γιατί προεξέχουν τα φύλλα, θα τα ανοίξουμε να τα δούμε. Γιατί αγαπητοί φίλοι λείπουν τελείως. Στην άκρη εδώ πέρα όπως βλέπετε, κοιτάξτε εδώ, είναι σκισμένο, στις άκρες είναι γυρισμένα. Έτσι, όλο το τεύχος αγαπητοί φίλοι, αυτό είναι στον αέρα. Έτσι, κοιτάξτε, από εδώ και πέρα στέκονται. Έτσι, εδώ βλέπουμε μια ωραία περιπέτεια με τον Ντόναλντ και τη Μις Μόλι. Κοιτάξτε τι ωραία εικονογράφηση. Βλέπουμε ένα τεύχος αγαπητοί φίλοι, παμπάλε εδώ τώρα. Από το 1970, έχουν περάσει από τότε αγαπητοί φίλοι 43 χρόνια, κοιτάξτε. Λοιπόν, αυτό το ωραίο τέχος αγαπητοί φίλοι με το πολύ ωραίο γερό φύλλο. Είμαστε ευτυχείς αγαπητοί φίλοι που δεν έχει πέσει αυτό το τέχος σε κανέναν από αυτούς τους χασάπιδες που πιάνουν στα χέρια τους κόμιξ και πάνε να τα φτιάξουν υποτίθεται καλύτερα, γιατί για καλύτερα τα κάνουν χειρότερα αγαπητοί φίλοι. Ωραία διαφήμιση πίσω, τα κλασικά Disney εκείνης εποχής. Λοιπόν, με πολλές περιπέτειες, η εφημερίδα του Ντόναλντ, όπως βλέπετε εδώ ζωγραφιάσα τα παιδιά, τα οποία αυτά τα παιδιά αγαπητοί φίλοι τώρα είναι μεγαλύτερα από μένα. Εγώ είμαι 48 χρονών, αυτοί που ζωγραφίζαν αυτά είναι μεγαλύτερα από μένα. Έτσι, βηματάκια εδώ σε τα παιδιά τότε. Ορίστε, πάρα πολύ ωραία, δισελίδη σελίδα, δύο σελίδες δηλαδή, με το παιδιόν τα. Οι συνεισφορές, πάρα πολλές όπως βλέπετε εδώ ιστορίες μέσα, έτσι, με το ρόμπαξ εδώ. Λοιπόν, αυτό το, λοιπόν, αυτό το ωραίο τέχος αγαπητοί φίλοι θα κοιτάξουμε λοιπόν να το επιδιορθώσουμε και να το δούνε τώρα όλοι αυτοί οι χασάπιδες που είναι εκεί έξω με αρχηγό αυτόν τον αρχή χασάπι, έτσι, ο οποίος αυτός ο άνθρωπος, εάν ευτυχώς το είχε πάρει αυτό στα χέρια του αγαπητοί φίλοι, το είχε καταστρέψει. Ευτυχώς για καλή μας τύχη, αγαπητοί φίλοι, δεν έπεσε στα χέρια του και θα το φτιάξουμε εμείς πάρα πολύ ωραία. Ας αρχίσουμε λοιπόν τη δουλειά, έτσι, και να το δούμε μετά πιο εκτενέστερα. Έτσι, κοιτάξτε για άλλη μια φορά πώς είναι. Κοιτάξτε το πώς είναι, αγαπητοί φίλοι, και πώς θα γίνει. Έτσι, λοιπόν, αυτά λοιπόν, αγαπητοί φίλοι μου, ξεκινάμε. Εδώ είμαστε λοιπόν αγαπητοί φίλοι, μετά το πέρας των επισκευών μας, θα το βγάλουμε από το σακουλάκι που το έβαλα, δεν είχα βάλει και ένα προηγούμενο που είχα επισκευάσει αγαπητοί φίλοι. Λοιπόν, να το, ορίστε, θα θυμάστε πως ήτανε, κοιτάξτε πως είναι τώρα ίσιο, ορίστε, ούτε σκισίματα. Βλέπετε, ούτε σημάδια, ίσχυες είναι οι σελίδες του. Το ανοίγουμε, α δούμε το εσωτερικό, ορίστε. Ανοίγει ωραιότατα, όπως βλέπετε. Ίσιο το εξώφυλλο, όχι τσαλακώματα. Οι γωνίες του είναι όλες ωραίες κτλ. Στο κέντρο το ανοίγουμε, ούτε τα φύλλα, αγαπητοί φίλοι, που ήταν σκόρπιο τελείως. Όπως βλέπετε, το διαβάζουμε. Μπορεί αυτό τώρα να διαβαστεί με ασφάλεια, να ανοιχτεί, να φυλαχτεί για πάρα πολλά χρόνια αγαπητοί φίλοι, την γλίτωσε τα πρώτα 40 χρόνια, 45 πόσο, γιατί είναι πολύ μεγάλο αυτό αγαπητοί φίλοι το κόμικ, τώρα θα ζήσει για άλλα τόσο αγαπητοί φίλοι, αυτό θα ζει και εγώ θα είμαι στα θυμαράκια αγαπητοί φίλοι. Λοιπόν, κοιτάξτε λοιπόν πως ήτανε και πως έγινε, με πολύ ωραία ιστορία από τον Ποτάρο, ορίστε, η μάχη μυστικών πρακτόρων, η Μις Μόλι, ο Ντόναλντ κτλ. Με ωραίο χέρι, ωραία εικονογράφηση,
από τον Ιταλό Μποτάρο. Περιπέτεια, αγαπητοί φίλοι, από το 1967. Έτσι, τότε δεν λέει. Όχι, ψέματα, συγγνώμη φίλοι, από το 1970. Τεύχος 36. Τρία χρόνια κυκλοφορίας του Μεγάλου Μίκη. Ο Μεγάλος Μίκη, κάθε μήνα, αγαπητοί φίλοι, κάθε χρόνος 12 τεύχη. Με πάρα πολλές ιστορίες εδώ. Αυτό εδώ φαίνεται να είναι από το Ρωμάνο Σκάρπα, αγαπητοί φίλοι, super goofy. Επίσης άλλη ιστορία εδώ, μεγάλη, με το Σκρούτζ, πολύ χορταστικό αυτό το τεύχος, αγαπητοί φίλοι. Σκρούτζ εναντίον Ρόμπαξη, το αντίθετο. Πολύ ωραίο τεύχος, μεγάλο, πάρα πολλές ιστορίες. Εκείνη την εποχή, αγαπητοί φίλοι, η τηλεόραση ήταν ασπρόμαυρη και αυτό εδώ, αγαπητοί φίλοι, ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο τεύχος για τα παιδιά, για να περάσουν το καλοκαίρι τους. Αύγουστος, αγαπητοί φίλοι, έτσι, τότε τα σχολεία είχαν τελειώσει, ήταν οι διακοπές. Το βάζουμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, αυτό το τεύχος μαζί με το άλλο στο σακουλάκι του, το οποίο όπως βλέπετε είναι ίσια, ωραία, έτσι, σαν καινούρια. Μόνο ο Τερζόπουλος στο προσωπικό του αρχείο, αγαπητοί φίλοι, έχει καλύτερο από αυτό, φαντάζομαι. Λοιπόν, και όλα αυτά, αγαπητοί φίλοι, γιατί γλίτωσε, αγαπητοί φίλοι, να συνεχίσουμε, γλίτωσε τη χατζάρα του Χασάπη αυτό το τεύχος, αγαπητοί φίλοι. Όπως έχουμε πει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε αυτά εδώ πώς είναι. Τι χάλια είναι, δεν μπορούμε να τα επισκευάσουμε γιατί εδώ πέρα τα έχει επενδύει, αγαπητοί φίλοι, ο Χασάπης, όπως είπαμε. Έτσι, κοιτάξτε εδώ πέρα τι γίνεται. Προσπάθησα εδώ πέρα, αλλά είναι μια αναστρέψιμη, αγαπητοί φίλοι, η κατάστασή τους. Ενώ αυτά εδώ που δεν μπόρεσε κανένας να τα κουμπίσει ή η επιδιόρθωση του Χασάπη ήταν ευτυχώς ανελειπής, μπόρεσα και τα συνέφερα. Κοιτάξτε, αγαπητοί φίλοι, τι ωραία είναι αυτά εδώ. Έτσι, ίσια, ωραία, και πώς ήταν τα άλλα. Εντάξει, και αυτά εδώ ακόμα τα πιο παλιά, από το 1966, τα είχαμε δει σε προηγούμενο βίντεο, όλα είναι πολύ ωραία. Αυτά λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, συνεχίζουμε τώρα. Αυτά θα τα κάνουμε στο επόμενο βίντεο μας, αγαπητοί φίλοι, αυτά τα μεγάλα μήκη. Είναι συνέχεια με το άλλο, έτσι, θα τα δούμε μετά. Και να δούμε και μερικά Αμερικάνικα για τη δικιά μου συλλογή, αγαπητοί φίλοι. Να, το νούμερο 1 από το κόμιξ που όλοι το κυνηγάνε, έτσι, ορίστε, αγαπητοί φίλοι. Ορίστε, γιατί να κυνηγάω εγώ το μη πρωτότυπο αφού έχω το πρωτότυπο. Ορίστε, αγαπητοί φίλοι, έτσι δεν είναι? Δεν κατάλαβα. Γιατί να κυνηγάω το μη πρωτότυπο που όλοι κυνηγάνε και δίνουν σωρό λεφτά, ενώ μπορείς να έχεις αυτό με πολύ λίγα λεφτά. Ένα άλλο ωραίο τεύχος που η ιστορία αυτή είχε γίνει στο Μεγάλο Μίκη, αγαπητοί φίλοι. Έτσι, δεν ξέρω οι παλιοί θα θυμούνται αυτή την ωραία περιπέτεια με τα νυψάκια και τη ματζίκα. Πολύ ωραία, αγαπητοί φίλοι. Λοιπόν, αυτά είναι τα λίγα που έχω εγώ. Τις ταινίες του Disney, τη δεκαετία του 50, τη δεκαετία του 40, αγαπητοί φίλοι, και τα λοιπά. Να και ένα τεύχος, μάλλον ένα πακέτο, αγαπητοί φίλοι, αυτά εδώ τα έχω προς πώληση, κανένας δεν έχει ενδιαφερθεί. Κοιτάξτε, αγαπητοί φίλοι, τα έχω βάλει και σε τιμή καλή, σχεδόν τζάπα, και κανένας δεν ενδιαφέρεται, αγαπητοί φίλοι. Κοιτάξτε, από τη δεκαετία του 50, αγαπητοί φίλοι, Del, Mickey, Ντόναλτ και Ντέζι. Και αυτά είναι και σπάνια τέτοια, αγαπητοί φίλοι. Το ημερολόγιο της Ντέζι, νομίζω τα έχω βάλει 2,5 ευρώ. Κοιτάξτε, Κάρλ Μπάρκ στο εξωτερικό, αγαπητοί φίλοι. Να καταλάβετε τώρα στην Ελλάδα τι γίνεται. Σα δίνω τζάμπα και δεν τα παίρνουν, αγαπητοί φίλοι. Εδώ κοιτάξτε να δείτε. Αυτό το τεύχος έχει όλο Κάρλ Μπάρκ μέσα, αγαπητοί φίλοι. Εδώ μεταξύ. Εντελώς τυχαία το βλέπω και δεν αξίζει να το δώσω, μάλλον θα το κρατήσω. Έτσι, πάρα πολύ ωραία τεύχος αυτή. Άλλο ωραίο τεύχος αυτό εδώ. Μιλάμε, αυτά είναι, αγαπητοί φίλοι, από το 1955, όλα αυτά τα τεύχη. Κοιτάξτε να δείτε, τη δεκαετία του 50 είναι αυτά τα τεύχη. Είναι τώρα 60 χρονών, αγαπητοί φίλοι, Γιαγιά Ντακ τώρα. Κοιτάξτε εδώ, αγαπητοί φίλοι, αυθεντικά Disney. Κοιτάξτε εδώ, περιπέτεια Κάρλ Μπάρξ, αγαπητοί φίλοι, κοιτάξτε. Από το 1900 αυτό
όπως βλέπετε εδώ πέρα, να το δούμε, το 1959 copyright. Ακούστε αγαπητοί φίλοι, το 1959, έτσι, πρωτότυπες ιστορίες από τον Karl Barks. Ορίστε αγαπητοί φίλοι, η φάρμα της γιαγιάς Duck με Donald μέσα και θείο Scrooge, Κύρος και τα λοιπά. Ορίστε, εξαιρετικό τεύχος αγαπητοί φίλοι, οι ταινίες εδώ, η Λέδη και ο Αλίτης, φανταστική εικονογράφηση όπως σας έχω πει, τη δεκαετία του 50 που τώρα δεν υπάρχει πια, έτσι, πάρα πολύ ωραία. Classic Disney, η κοιλάδα του Κάστορα, David Crockett, πολύ ωραία. Πάσο ήτο, σε αυτό το τέχος αγαπητοί φίλοι, αυτό το πακέτο αγαπητοί φίλοι, όπως βλέπω εγώ, έχει πάρα πολύ ωραία τέχη. Τόσο καιρό, απορώ πως δεν το πήρε κανένας. Το διαφημίζω εδώ, όποιος ενδιαφερθεί, αλλιώς θα μου μείνει εμένα και θα χαρώ και πολύ ιδιαίτερα, ξέρετε, γιατί δεν θα πλουτίσω με τα λίγα ευρώ που ζητάω. Άλλη περιπέτεια εδώ με το Μίκη. Σε άριστη κατάσταση αυτό αγαπητοί φίλοι, από το 1960, δηλαδή μιλάμε τώρα 53 χρονών αυτό το κόμις, κοιτάξτε πως είναι αγαπητοί φίλοι, έτσι, αν είναι δυνατόν. Περιπέτειες μέσα ωραίες. Αυτά αγαπητοί φίλοι τώρα δεν υπάρχουν, γι' αυτό και τελείωσαν και τα Disney, αφού η εικονογράφηση σημερινή μονάχα οι Ιταλοί κάνανε στους υπολογιστές αγαπητοί φίλοι. Έτσι, λοιπόν, τα βάλουμε μετά μέσα. Ποιο είναι αυτό? Αυτό είναι η Πολυάννα αγαπητοί φίλοι, είχε γίνει τότε ταινία αυτό εδώ και είναι η μεταφορά της ταινίας αγαπητοί φίλοι, και αυτό συλλεκτικό τεύχος, πολύ ωραίο, έτσι, από το 1900, αυτό αγαπητοί φίλοι, 1960, μάλιστα, να σκηνές από την ταινία. Όλο αυτό δηλαδή το πακέτο αγαπητοί φίλοι είναι δεκαετίας του 50, αρχές 60, ορίστε. Κοιτάξτε κατάσταση πως θα έχω φτιάξει και τραβάτε τα αυτά αγαπητοί φίλοι, αν μπορείτε, οπουδήποτε, τραβάτε στην Αθήνα, τραβάτε στο ίντερνετ και ψάχτε, και άμα τα βρείτε όλα αυτά έτσι όπως είναι πακέτο σε τέτοια τιμή που τα δίνω εγώ στο site μου, εκεί πέρα στο σελίδα μου, εμένα μου τρυπήσατε τη μύτη. Λοιπόν, αυτά λοιπόν αγαπητοί φίλοι, είδαμε πολλά και διάφορα, έτσι, και καιρός είναι τώρα να το πούμε στο επόμενο βίντεο με τις επισκευές μας, όπως είπαμε, με αυτά τα δύο μεγάλα μήκη, να δούμε τι ζημιές έχουν, να δούμε κι αν έχει επιβεί αγαπητοί φίλοι ο γνωστός Χασάπης, έτσι, τον κόμιξ. Κοιτάξτε, ορίστε τα έργα του κυρίου Χασάπη, να τελειώσουμε με τα έργα του, τα κατέστρεψε αυτά και δεν γίνονται, θα τα είχαμε κάνει καινούρια για αυτά. Μάλιστα κύριε Χασάπη, αυτή είναι η Ελλάδα αγαπητοί φίλοι. Λοιπόν, τα λέμε αγαπητοί φίλοι σε ένα άλλο μας βίντεο, να είστε όλοι καλά, γεια χαρά.